φορά που θα σε βλέπω. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Τη Γη της Ελιάς». Σήμερα θα δούμε τις δραματικές εξελίξεις που έρχονται καθώς μια νέα κρίση θα αντιμετωπίσει η Αρετή στα πρώτα κιόλας επεισόδια της τέταρτης σεζόν. Ξεκινάμε λοιπόν με την Αρετή και τη Βασιλική, δύο χαρακτήρες που μετά τον τραγικό θάνατο του Φίλιππου έχουν βρεθεί σε συνεχή σύγκρουση. Η Αρετή εξοργισμένη με τη Βασιλική την κατηγορεί για τη συμφιλίωσή της με την αδερφή της την Αριάδνη. Το μίσος και η ένταση μαζί τους αυξάνονται και οι καυγάδες είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Η κατάσταση θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο όταν η Ιουλία επιστρέψει στη Μάνη μαζί με το γιο της και αρχίζει να προετοιμάζεται για το γάμο της με το Στάθη. Ο γάμος αυτός θα γίνει στο Δημαρχείο με κουμπάρους στην Αριάδνη και το Λικούργο. Μόλις η Αρετή μάθει για το γάμο, θα γίνει έξαλλη. Η οικογένειά της θα προσπαθήσει να τη συγκρατήσει, κλεισμένη μέσα στο σπίτι για να αποφευχθούν οι σκηνές και ο πανικός στην τελετή. Η κατάσταση θα χειροτερεύσει όταν η Αρετή ανακαλύψει ότι η Βασιλική θα παρευρεθεί στο γάμο και ότι η Αριάδνη θα είναι κουμπάρα. Η Αρετή, μην αντέχοντας άλλο, θα υποστεί μια σοβαρή κρίση και θα ξεσπάσει με οργή. Θα δούμε τη γνωστή Αρετή με τις φωνές και τις κατάρες, ερμηνευμένη εξαιρετικά από την Δώρα Χρυσικού. Από την άλλη πλευρά, η Βασιλική δεν θα μείνει αμέτωχη. Θα κρατήσει την Αρετή και θα της απαντήσει και έπειτα θα ακολουθήσει ένας άγριος καυγάς μεταξύ μητέρας και κόρης. Και οι εντάσεις θα κλιμακωθούν και θα παρακολουθήσουμε μια δραματική σύγκρουση που θα κρατήσει τους πάντες σε αγωνία. Ο χαρακτήρας της Αρετής είναι πολυσύνθετος και γεμάτος πάθος. Η ερμηνεία της είναι τόσο έντονη που καταφέρνει να μεταφέρει στους θεατές όλη την ένταση και το δράμα της κατάστασης. Η Βασιλική από την άλλη προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, αλλά η σύγκρουση με τη μητέρα της την εξωθεί στα όριά της. Ο γάμος της Ιουλίας και του Στάθη θα αποτελέσει το επίκεντρο των εξελίξεων, με την Αρετή να παλεύει να αποδεχτεί την κατάσταση και να βρει έναν τρόπο να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Η παρουσία της Βασιλικής και της Αριάδνης στο γάμο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για να εκδηλωθεί η οργή της Αρετής. Οπότε εσείς μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, διότι οι εξελίξεις που έρχονται θα είναι συνταρακτικές. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!